Για όσα ακόμα δεν το έχουν μάθει, η ερπετοειδή είναι σε συνεργασία με τους κατοίκους της κούφιας γης και κρούν την άσφαλτο. Προφανώς θα με εξέπλητε αν γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, που ακόμα και η ίδια η Μαρίκα αναρωτιόταν πώς μπλέχτηκε με την πολιτική αυτό το παιδί. Τέλος πάντων, στη διασταύρωση της οδού Κηφισιάς με Ακροπόλεως, για όσους δεν ξέρουν και ακούν πρώτη φορά την ιστορία, ακούγεται ένας ανεξήγητος και κοφαντικός θόρυβος και αναστατώνει τις βραδινές ώρες τους κατοίκους της περιοχής της, στα Μετέωρα Πολύχνης της Θεσσαλονίκης. Όπου εκεί πέρα κλιμάκιο της ΕΙΑΘ έχει μεταβεί στο σημείο που ισχυρίζονται και είναι γεγονός οι κάτοικοι για έλεγχο και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τους δεν οφείλεται ούτε στο δίκτυο του νερού ούτε στη λειτουργία του υδραγωγείου που είναι κοντά κάπου στα 150 με 200 μέτρα. Οι πρώτες εκτιμήσεις ακόμα, έτσι. Αν και η ακριβής αιστεία του ήχου λένε ότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, έτσι όπως λένε οι ειδικοί τέλος πάντων, και έτσι εκτιμάται ότι ο θόρυβος πιθανότατα να έρχεται από λίγο πιο μακριά από το δάσος του Σεϊχσού, το οποίο δεν είναι πολύ μακριά βέβαια, έτσι είναι ούτε μισό χιλιόμετρο. Και το ρεπορτάζ που έκανε το Thes Today, για να είμαστε και σωστοί και να λέμε και την πηγή μας, οι κάτοικοι λένε ότι φοβούνται γιατί ο ήχος συμβαίνει κυρίως τη νύχτα. Ύποπτο σαν πρώτη σκέψη, γιατί τα πάντα συμβαίνουν τη νύχτα. Άλλοι λένε ότι ο ήχος ακούγεται είναι σαν ρυθμικός βόμβος, που δημιουργεί ακόμα και δονήσεις στους τοίχους των σπιτιών, που ακόμα και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Διότι όπως λέει ένας από τους ομιλούντες στο ρεπορτάζ του Thes Today που έκανε, που πήρε τη συνέντευξη, λέει ότι πήραν και το τμήμα γεωλογίας του ΑΠΘΙΤΑ για να έρθει να κάνει έλεγχο στην περιοχή και επίσης και οι ίδιοι απόρρισαν τέλος πάντων με το φαινόμενο και δεν μπόρεσαν να το προσδιορίσουν κάπου. Δεν έδωσαν κοινώς μία απάντηση ικανοποιητική στο διψασμένο και ταλαιπωρημένο πλήθος που ψάχνει διακαώς απαντήσεις εδώ και όχι χτες, εδώ και 1,5 περίπου μήνα. Και τώρα βλέπω ότι κινητοποιήθηκαν περισσότερο οι φορείς, διότι έκανε ένα ρεπορτάζ εννοείται τα μεγάλα κανάλια, λες και περίμεναν αυτό, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ενδιαφέρον και η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό της εστίας και γενικά τι έχει πυροδοτήσει αυτόν τον ανεξήγητο τέλος πάντων ήχο. Βέβαια, οι θεωρίες δεν άρχισαν να φανούν, διότι κάποιοι έχουν την αίσθηση ότι εκείνοι οι θόρυβοι είναι κάποια λογικά όντα εντός της κούφιας γης που ζουν και ψάχνουν να βρουν έξοδο. Άλλωστε και στο παρελθόν έχω κάνει βίντεο για κάποιους ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι οι σεισμοί του περασμένου έτους, που θα πούμε πιο κάτω, είναι προάγγελος της εμφάνισης υπογείων όντων. Τέλος πάντων, άλλοι πιστεύουν ότι είναι ο σειρμός του μετρό και προφανώς τρολάρουν, άλλοι παίζουν με το πόνο των Θεσσαλονικιών, με τα νεύρα τους, διότι σε ένα παράλληλο σύμπαν που λέγεται Ελλάδα, που λέγεται μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της βασικά, το μετρό εκεί πέρα έχει τελειώσει. Άλλοι πάλι λένε ότι είναι τα κόκαλα το προγόνο που ξύνησαν με τις θυσίες του Μητσοτάκη στην Ελλάδα, και εδώ βέβαια τρολάρουν, και το ζήτημα είναι ότι πολλών ανθρώπων, και ασφαλώς όχι όλων των ανθρώπων, το μυαλό πάει στο μεταφυσικό, στο παραφυσικό, διότι είναι ακόμα άγνωστη η αιτία που προκαλεί τον θόρυβο. Και αυτό το οποίο είναι άγνωστο, τι γεννάει πάντα, μια ωραία θεωρία. Και ρωτάω, είναι σωστό να βγάζουμε συμπεράσματα, άσχετα αν δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αν δεν γνωρίζουν οι αρμόδιοι, ακόμα όμως, μέχρι να σκάψεις και να δεις με τα μάτια σου τι μπορεί να είναι, δεν μπορείς να βγάλεις μια άποψη από το μυαλό σου και όχι τίποτα άλλο, να αυτοτρομοκρατήσει, να φοβάσαι και να το λες και στους άλλους για να φοβούνται και οι άλλοι, να κάνεις μετάσταση του φόβου δηλαδή και να δημιουργείς και μια θεωρία και πάνω σε αυτή και τα επιχειρήματα για να την δικαιολογείς κιόλας. Διότι ότι δεν εξηγείται ή δεν έφτασε ακόμα η ώρα να εξηγηθεί, έχουμε την τάση σαν άνθρωποι να το κάνουμε είτε μια θεωρία συνωμοσίας, είτε να το κάνουμε μια ωραία ιστορία μυστηρίου, που προσωπικά εγώ λατρεύω τις ιστορίες μυστηρίου και γενικά τις συνωμοσίες. Το ζήτημα είναι ότι στις συνωμοσίες όλα έχουν σύνδεση και συνοχή, ενώ η πραγματικότητα έχει αναρρύθμιτες εκβάσεις και τίποτα δεν βγάζει νόημα. Και στο κάτω-κάτω, ας πάρουμε μερικοί το ξηράφι του Όκαμ και πριν δώσουν τις ερμηνείες τους να δουν ακριβώς τι λέει το ξηράφι του Όκαμ. Διότι
αποκαλείται και αρχή της οικονομίας και λέει ότι κανείς δεν πρέπει να προβαίνει σε περισσότερες εικασίες από όσες είναι αρκετές, από όσες είναι απαραίτητες. Διότι η εικασία τι είναι, όπως λέω και σε πάρα πολλά βίντεό μου, η απαράδεκτη διαδικασία που αποσπά τη λειτουργία της λογικής. Οπότε δεν μπορείς να σκεφτείς με ορθοφροσύνη, δεν μπορείς να σκεφτείς με καθαρότητα. Κάποιοι, όπως ήταν φυσικό, συσχέτισαν το περίεργο ήχο με τη νύχτα, που είναι γεγονός ότι συμβαίνει και τα ακούν τη νύχτα. Ξέχασαν όμως να σκεφτούν κάτι, ότι τα πάντα τη νύχτα είναι πιο έντονα, εφόσον δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον δρόμο. Υπάρχει, επικρατεί παντού ησυχία, δεν υπάρχουν φωνές και κλάματα μωρών και παιδιών. Και δεν πιστεύω προσωπικά ότι θα ζήσουμε τον πόλεμο των άστρων, ούτε ότι θα έρθουν οι πρώτες άλπικες αποκαλύψεως. Και επίσης δεν πιστεύω ότι είναι και η αλλαγή του άξονα της γης που θα μιλήσουμε λίγο πιο κάτω για αυτό το θέμα. Οπότε μην βγάζουμε, μην προτρέχουμε, μην βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Είναι αυτό που λέω πάντα, ότι πρέπει να υποστηρίζεις την άποψή σου, αλλά ποτέ να μην την κατοχυρώνεις μέχρι να βρεις το 100% των αποδείξεων. Μπορεί να είναι κάποιο ρέμα το οποίο να είναι υπόγειο, ή γενικότερα να είναι κάτι το οποίο θα ξενερώσει από κεφαλής μέχρι ονείχων τους ίδιους τους λάτρεις του μεταφυσικού. Και βέβαια, το θέμα, το πιο σημαντικό από όλα, είναι μην υποχωρήσει το έδαφος, γιατί είναι και λόφος εκεί ψηλά, και γι' αυτό πρέπει να κάνει τη δουλειά της γρήγορα η αρμόδια αρχή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς συμπεριφέρεται η φύση. Δεν πάει αλλού το μυαλό μου και δεν μπορώ να γεμίζω, εννοείται, με εικασίες στο μυαλό μου, με φόβους που δεν μπορώ να αποδείξω και να τρομοκρατούμε προκαταβολικά. Και τώρα, επειδή κάποιοι σχολιάζουν και μιλάνε για σεισμούς και γελάνε, θα τους πω, αλλά πρώτα, πριν συνεχίσω, εσύ ξέρεις ότι ο άξονας της γης μετακινήθηκε κατά περίπου 8 εκατοστά, δηλαδή περίπου 3 ίντσες, και η διάρκεια της ημέρας μειώθηκε κατά 1,26 μικροδευτερόλεπτα. Και μην ακούσω πομφόλικες και φιλαναφήματα του τύπου «Α, εγώ το κατάλαβα». Δεν το κατάλαβες. Δεν είσαι ούτε πυρηνικό ρολόι, ούτε μετεωρολογικό όργανο. Εντάξει. Επίσης, ο σεισμός των 9 Ρίχτερ, ο οποίος είχε γίνει στη Σουμάτρα, προκάλεσε εκείνο το μεγάλο τσουνάμι στον Ειδικό ωκεανό το 2004, το θυμάσαι? Αν θυμάσαι, μίκρινε την ημέρα κατά 6,8 μικροδευτερόλεπτα και μετατόπισε τον άξονα της Γης περίπου 7 εκατοστά. Το ήξερες? Ήξερες ότι οι παραθαλάσσιες περιοχές ανέβηκαν ψηλότερα μετά από υποθαλάσσιους σεισμούς και άλλες περιοχές παράκτιες μπήκαν μέσα στη θάλασσα? Πέρσι είχαμε πάρα πολλούς αισθητούς σεισμούς, που βέβαια έβγαιναν πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Και φέτος μας μπήκε καλά η χρονιά, δες. Και κύριοι, 5,4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησαν το θαλάσσιο χώρο νότια της Χαλκιδικής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα τη Φλόρινα. Ένα 24ωρο μετά την έκρηξη του υποθαλάσσιου ηφαιστείου στον Ειρηνικό ωκεανό και το τσουνάμι που σάρωσε την Τόγκα. Βλέπεις ότι ο γιος του Ταρτάρου και της Γης, ο αρχηγός των γιγάντων, ο Εγκέλαδος δηλαδή, κάνει το παιχνίδι του αποσυστάσεως του πλανήτη πάνω στη λιθόσφαιρα και οι τεκτονικές πλάκες κινούνται διαγωνιζόμενες και προκαλούν στο μανδύα της Γης σεισμούς και ενεργοποίηση ηφαιστείων, στα οποία πάντως η Ελλάδα είναι συνηθισμένη, γιατί υπάρχει ένα ελληνικό τόξο το οποίο ξεκινάει περίπου από την Κεφαλονιά, διασχίζει το βυθό του Ιουνίου Πελάγους, φτάνει μέχρι την Πελοπόννησο, από εκεί φτάνει και περνάει κάτω από την Κρήτη και καταλήγει κάπου στη Ρόδο. Ναι ρε Σιλία, ωραία όλα αυτά. Πού κολλάνε όμως με την Πολύχνη όλα αυτά και τη Θεσσαλονίκη? Έδειξα το βίντεο για να σου δείξω πόσο προετοίμαστοι είμαστε σε ένα τέτοιο μεγάλο συμβάν. Πόσο μάλλον όταν κάτι που συμβαίνει από κάτω μας να το αμελούμε και να μην το εξετάζουμε κυριολεκτικά εις βάθος για να εντοπίσουμε την αιτία του. Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και 1,5 μήνα στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν άνθρωποι που ανησυχούν. Συνάνθρωποί μας. Δεν πρέπει η πολιτεία να τους προστατεύσει αυτούς, να δώσει απαντήσεις σε αυτό το οποίο συμβαίνει κάτω από τα πόδια τους. Επίσης θέλω να δείξω πόσο μικρή δυνατότητα επύπνοιας έχουμε, διότι όποιος διατείνεται τέλος πάντων ότι είναι προφήτης, είναι σίγουρα αγύρητης, όπως λέω. Γι' αυτό λέω να σπεύσουν να δούνε, διότι τα γεωλογικά φαινόμενα είναι όλα εκπλήξεις και δεν πρέπει
Να μας εκπλήξουν στο τέλος, διότι μπορεί να είναι μοιραίο. Μπορεί να μην είναι και τίποτα σημαντικό. Αλλά το θέμα είναι ότι αφορά ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν εσωτερικά της γης φαινόμενα που πραγματικά μας πιάνουν στον ύπνο. Αυτό ήταν το βίντεο. Έδωσα κάποιες απαντήσεις, μπορεί κάποιοι να μην ενθουσιάστηκαν, μπορεί κάποιοι να ικανοποιήθηκαν. Το θέμα είναι ότι ήθελα απλά να τοποθετηθώ πάνω σε αυτά που λέγονται γενικότερα σε όλα αυτά που συζητήσαμε στο βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή αν είστε καινούργια, συντονιστείτε και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να είστε καλά λοιπόν, τα λέμε σύντομα.